ladies and gentlemen, for me it's a very emotional day because I know very well how important is this project. When I read Kazantzakis, that he said, yes, we can, not Bill Clinton. So I always said that it's possible when we can. And I'm very proud as Commissioner for Regional Policies that we have... Είναι πολύ μεγάλη η συγκίνησή μου σήμερα που ουσιαστικά εγκαινιάζεται αυτή η νέα σιδηροδρομική γραμμή. Ήμουν προηγουμένως στα εγκαίνια του αυτοκινητόδρομου με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και σήμερα η συγκίνηση είναι ακόμη μεγαλύτερη γιατί αυτό που ήταν για χρόνια ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Όταν ανέλαβα το χαρτοφυλάκιο της περιφερειακής πολιτικής, η Ελλάδα ήταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση εξαιτίας της κρίσης και έδωσα πραγματική μάχη ώστε να γίνει μια εξαίρεση και να υπάρχει συγχρηματοδότηση στο 100%. Αυτό βοήθησε οπωσδήποτε να υλοποιηθεί το έργο. So I really hope that all the regional benefits and we all Europeans, because we all love Greece and we come in holidays, we will use it. So this summer I heard a very nice song, Greek song, I understand it's very old, Taxi Vedicardia Mou. Now we can travel not only with the heart but also physically. I wish you good luck and all the best. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη συγκίνηση, είναι πολύ σπουδαίο έργο, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Πήρε 20 χρόνια να γίνει, αλλά έγινε και είναι, αντιπροσωπεύει μια επένδυση 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από κοινοτικά κονδύλια, από τα κονδύλια του Περιφερειακού Ταμείου, του Ταμείου Συνοχής, του ΣΕΦ και οπωσδήποτε θα βοηθήσει περαιτέρω στην εξέλιξη. Ήταν όνειρο παλιά, αλλά θυμάμαι όταν διάβαζα Καζαντζάκη που έλεγε «Όταν θέλεις μπορείς». Τώρα μπορούμε. Πέρυσι το καλοκαίρι άκουσα ένα τραγούδι από ό,τι κατάλαβα παλιό λαϊκό που λέει «Ταξιδεύει η καρδιά μου». Από εδώ και μπρος δεν θα ταξιδεύει μόνο η καρδιά, αλλά όλο το κορμί θα ταξιδεύει στην καινούργια αυτή σιδηροδρομική γραμμή. Σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη στιγμή για τη χώρα. Είναι σημαντικότερο το ότι ολοκληρώθηκε το έργο του σιδηροδρόμου μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης από το οδικό δίκτυο που εγκαινίασε ο Επίτροπος πριν ένα χρόνο. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο γιατί αυτά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, τα χρόνια δηλαδή που πάλευε ο ελληνικός λαός να βγούμε από τις μνημονιακές υποχρεώσεις, η Επίτροπος ήταν δίπλα μας και ήταν πολύ πιο δύσκολο να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα σε καιρούς κρίσης παρά τις περασμένες δεκαετίες που δεν υπήρχαν τα οικονομικά προβλήματα που έχει η χώρα. Η άλλη μέρα βρίσκει τη χώρα μας με συμπληρωμένες, με επαρκείς υποδομές, βρίσκει τη χώρα μας με ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που απεμπλέκει τον πολιτικό κόσμο της χώρας από τον οικονομικό κόσμο της χώρας για να έχουν καθαρές σχέσεις, που έχει διαφανείς διαδικασίες για να ολοκληρώνονται τα έργα, που έχει ένα σύγχρονο και ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στα έργα. Άρα να χαρούμε το ότι στις αρχές του επόμενου χρόνου από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη θα κάνουμε 3 ώρες και 20 λεπτά. Να χαρούμε ότι σε 1,5 χρόνο θα έχουμε το μεγαλύτερο μέρος της δρομικής σύνδεσης από την Αθήνα μέχρι την Πάτρα. Να χαρούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα υπάρχει ολοκληρωμένη η νέα γραμμή από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Ενδωμένη, ηλεκτροκίνητη. Άρα η χώρα μας μπαίνει στο διεθνή χάρτη των μεταφορών, των μεγάλων παιχτών των μεταφορών στον πλανήτη και αυτό διευκολύνει και την Ευρώπη και να βάλουμε το επόμενο στοίχημα που δεν είναι μόνο για τη χώρα, είναι για τα Βαλκάνια, να προχωρήσουμε με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία τη σιδηροδρομική σύνδεση των λιμανιών
της Βορείου Ελλάδας και του Εύξουνου Πόντου για να αποκτήσουν οι βαλκανικές χώρες και οι βαλκανικοί λαοί τα χαρακτηριστικά που έχει και η κεντρική Ευρώπη, δηλαδή εύκολη μετακίνηση, οικονομική συνεργασία, ειρήνη, ανάπτυξη, να βρούμε επιτέλους τη διεθνή σκηνή σαν περιοχή τη θέση που αξίζει στους λαούς μας. Να είστε καλά πάντα τέτοια και πολύ γρήγορα να έρθει πάλι η Κορίνα για να εγκαινιάσουμε και το τελευταίο κομμάτι του έργου μέχρι τέλος του χρόνου, αλλά κυρίως να συνοδεύσει τον Αλέξη στο πρώτο δρομολόγιο μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης σε 3 ώρες και 20 λεπτά.